Mor pe cipara,
πάνε κουλούλου λένε. Σοβαρό. Είναι περιποιημένη. Καθαρή. Τον έχει τον τρόπο τον της. Έχει τον τρόπο της. Είναι του λεφταρού. Ρομποκλείο. Ξέρει να σε φροντίζει. Έχει λεφτά. Καπαρά. Δεν ξενογυρίζει. Δεν πίνει. Δεν πίε. Δεν σειρών καμπαέτν. Θέλει να γίνει μάνα. Δεν καπνίζει. Δεν πούσει. Εσύ κονσούμ πέτανα. Προσέχει τη γραμμή της, ε. Σβήτε. Είναι κλειστή. Ο Στεμπιούλ. Μιάμε λίγη πριάτεωκη. Δεν έχει φίλες. Δεν έχει φίλες. Ξέρει να μαγειρεύει. Σκατά πιάνει. Χρυσός γίνεται. Πότε σε φάλε. Σλάτι με πρόσωπο. Χρυσός γίνεται. Δεν αντιμιλάει. Για νούκος ιστερήκε. Είμαι η ζυγητόρια χλάρης. Είναι μικρή. Μπουμπούκι. Τι λες και όμορφη. Είναι νοικοκυρά. Είναι νοικοκύρε. Το μακίνια, ε. Νίκουγα δεν είναι μιλάς ντρούκμας. Δεν έχει πάει μάλλον. Για που κασκώ. Δεν έχει πάει μάλλον. Τέστε. Είναι παρθένα. Πώς βρήκε να. Είναι παρθένα. Είναι παρθένα. Κάθον τι. Σίτσκο σου είπα. Τα έχει όλα βρε παιδί μου. Για πάρτε. Το βασικό είναι να είσαι κοινωνικός άνθρωπος, να κόβει το μάτι σου. Να ακτινογραφείς τον άνθρωπο. Να μπορείς να συνδυάσεις ανθρώπους. Να ξέρεις τα μειονεκτήματα και, και τα πλεονεκτήματα του κάθε ανθρώπου και να τους φέρεις σε επαφή. Και όταν οι ηλικίες κοντεύουν τα 30, ο άλλος δεν περιμένει το μεγάλο πάθος και το μεγάλο αυτό. Να ταιριάζει σε κάποια θέματα θέλει. Αν θες και στο σεξουαλικό. Που τώρα μπορείς να το δοκιμάσεις. Γιατί πριν έπαιρνες γουρούνι στο σακί. Θα σου πω εγώ τώρα ένα περιστατικό που μου είχε συμβεί εμένα. Είχα μία που την προξένευα μέναν. Μεγάλος ήταν αυτός δεν λέω, αλλά αυτή τίποτα. Δεν απαντούσε, δεν έλεγε ναι, όχι και
είναι ή όχι. Μιλάω. Έχει πρόβατα, έχει γίδια, έχει μοσχάρια. Τίποτα αυτή. Τσοπάνης είναι το παιδί, έχει λεφτά. Αμίλητη. Έχει βόηδια, έχει χωράφια, έχει άλογα. Μόγκα, τίποτα. Την έχει και μεγάλη, της λέω. Αν την έχει και μεγάλη, έχω τόπο να την βάλει. Κατάλαβες τι μου είπε. Αν την έχει και μεγάλη, έχω τόπο να την βάλει, και λύθηκε το θέμα. Η πλοκή είναι μία και τα αίτια πολλά. Τώρα, άμα χαλάσει το μαραφέτη, πάθει εμπλοκή, αλλά από τι δεν ξέρεις, πρέπει να το πας στο μάστορα, να το κοιτάξει. Ο γάμος. Ο γάμος! Είτε το θέλουμε, είτε όχι, είναι μια κοινωνική σύμβαση που κρατάει την κοινωνία. Και παίζονται και πολλά στην κοινωνία που ζούμε. Δεν είμαστε Σουηδία, το υγιές μοντέλο. Αν θες, για μένα είναι πατέρας, μάνα. Όπως ξέραμε από πάντα. Και να το θέλουν, βρε παιδί μου. Αυτό είναι το υγιές, τι να λέμε. Όχι γονέας Α, γονέας Β. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν διαφορετική σεξουαλική κατεύθυνση, ταυτότητα, όπως θες πες το. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι όριμοι να καταλάβουν ότι το παιδί το φέρνει σε αυτόν τον κόσμο να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, χωρίς να είναι φορτωμένο τα δικά σου βάρη και τις δικές σου καταβολές. Ας πούμε όποια αγκαστρωθεί, χωρίς σύντροφο, σύζυγο και δεν έχει και στον ήλιο μοίρα, είναι πουτάνα. Αλλά όποια αγκαστρωθεί ή υιοθετήσει παιδί και είναι μορφωμένη με λεφτά, ποτέ δεν είναι πουτάνα, ποτέ δεν θα πούνε, α, κοίτα τι είναι, τύλιξε κάποιον. Αν όμως δουν μια κοπελίτσα με έναν πιο, α, κοίτα τι είναι, θέλει να τον τυλίξει, να του φάει τα λεφτά, έτσι θα πούνε. Ναι, αλλά δεν ξεκινάς ανάποδα, δεν ξεκινάω, καστρώνομαι και κάνω και ένα παιδί για να δέσω τον τάδε και μετά αυτός να πνίγεται στο γάμο και να κάνω εγώ τη ζωή μου, αυτός τη ζωή του και τα δύσμυρα παρκαρισμένα. Ξέρεις πόσο παρκαρισμένα έχουμε εδώ γύρω, πρωί, μεσημέρι, βράδυ στις γιαγιάδες. Και να σου πω και το άλλο. Ο έρωτας. Ο έρωτας είναι καλός. Παθιάζεσαι, κάνεις, ράνεις, αλλά με τη λογική. Με τη λογική προχωράει ο άνθρωπος. Εγώ, ας πούμε, παντρεύτηκα εντός εισαγωγικών προξενιών. Επειδή εκτός εισαγωγικών είχα φάει τα μούτρα μου. Με τις ανασφάλειες δηλαδή. Ο ένας ήμουν απαγουλή, ο άλλος δεν είχα πρίκα, ο άλλος, Και κάπου κουράζεσαι και λες, μην μπαίνω τώρα στη διαδικασία, δεν υπάρχει λόγος τώρα να ταλαιπωρούμε ψυχικά και αυτά. Καταλαβες. Αυτό είναι. Ότι οι άνθρωποι που αν θέλεις έχουν συναισθηματικά κουραστεί, σου λένε, τι πάθηκε μαλακίες τώρα. Να σου πω ένα παράξενο. Ήτανε που λες, ένα κορίτσι 40 χρονών. Μεγάλο κορίτσι, μεγάλο κοπέλα που λέμε. Κι ήτανε και ένας γέρος. 60-65 χρονών, χείρος ήτανε αυτός. Είχε πεθάνει γριά. Παιδιά δεν είχε και είπε προξενιό. Και τι λες ότι κάνει. Παίρνει έναν άλλον, ένα νέο 40 χρονών και στέλνει αυτόν αντί για τον ίδιο. Και πάει ο νέος εκεί πέρα. Τον εβλέπει η κοπέλα, η νύφη, της άρεσε. Και δέχτηκε. Την Κυριακή της λέει ο νέος, θα έρθουμε για τα στέφανα. Πάει αυτή η νύφη την Κυριακή στην εκκλησία και της παρουσιάζουν τον χείρο, τον γέρο. Η άλλη περίμενε τον άλλο, τον νέο. Και τη στεφανώσανε. 40 χρονών ήταν. Δεν είχε και επιλογές. Ήτανε γεροντοκόρη. Έκανε και ένα παιδί που μοιάζει στον, όχι αυτό που παντρεύτηκε. Ναι, στον άλλο, στον νέο. Και πόσο κόπο έκανε κι αυτός να πάει να τη γνωρίσει. Βέβαια, άλλοι που το έδαν το παιδί είπανε μοιάζει του χείρου. Ό,τι και να λέει το χωριό, μονάχα η μάνα ξέρει. Вряд ли вам надо к и поданяма не ще се справ, ще бродят близки по тази, а как не искам да съм сам. Бях на 20 години. Точно се бях върнал вкъщи от работа и ми посочиха да седна на маса.
казаха ми, че той бил предложил да се омъжи за мен. Сега, след като вече е инженер. Засмях се. Значи бяхме спор с къщата още от времето, когато бяхме деца, не можех да понасят неговите родители. Помислих, че се шегуват, да се посмеем. Аз бях влюбен в... Да. И той беше влюбен в мен. Нашите го познавах. И тогава майка ми започна да говори нещо като... Как трябвало да бъдам прагматичен? Как този, другият сега бил просто един обикновен шофьор, а пък този инженер! Обещал им, че ще внимава с мен, че ще се грижи за мен. И също им каза, че ме обича. Пускай да се разплача и да повърна в един и същи момент. Не се шегувах. Не помня какво говорих. Не помня, Баща ми само каза, как било окилен пир. Как ако аз не се омъжа за него, няма да помогна на семейство. Как ако аз не се омъжа за него, някаква е тук да го вземе. И ми даде 3 дни да реша. Как ако не се омъжа за него, ще ги разочаровам. Този, когото искаха нашите. И всеки път, като дойдех на театър или на кино, този другия, когото обичах, се появяваше от някъде и може би ревнуваше и ме караше да се отдърва от него. Стигна до там, че трябваше да напусна работа и да си остана вкъщи. Мъжът ми беше много внимателен с мен. Грижеше се за мен до последно. До последно си мислеше, че му изневерявам. На смъртния си отдък получи деменция и ме питаше до последно къде съм скрил любовника, че някъде го крия. Никога не ме забрави. Той беше добър с мен, внимателен. Придобихме 2 прекрасни деца. Той се грижеше за мен. Много ме обичаше. Аз него не. Сега живея добре. Получавам неговата пенсия и мога да се грижа за децата си. Мога да пътувам! Мога да пътувам! Той си удържа на обещанието! Удържа се на Πάμε!
Δεξί-αριστερό, 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 έτσι, χαμόγελα να βλέπω, μπράβο. Και το προξενιό. Eu nu-l voiam.
îi spuneam, du-te și ia-o pe cea pe care o vrei. Chiar eu o să-l iau pe cel pe care îl vreau. Eu îl voiam pe altul. Da? Fie că vrei, fie că nu vrei, tot vei fi soția mea, spunea el bărbatul ăsta, soțul meu. Ca un miel la tăiere, așa m-au luat. Și eu nici măcar nu m-am opus. Nici măcar n-am întrebat de ce venise. De ce venise? Atât de naiv am fost, atât de proastă. Sincer, habar n-am. Îl cunoșteam, eram din același sat, el iubea pe alta, ea a făcut-o pe maică-sa curvă și din cauza asta n-am mai pus să aibă de face cu ea. Soacră mea, mama lui. Dar nu știu, să iubești fiul, să-i faci mama curvă, e cam ciudat, nu? Mă rog, soacră mie a fost frică că fiul ei o să iau o mahalajoaică, așa că m-a găsit pe mine. Adică ea i-a spus tatălui meu. Fica ta cea mică e bună. Da, păi tata. Tata avea și un magazin și o casă. Da, fiecare mamă vrea ca viitorul copilului ei să fie aranjat. Iar fiul ei era un leneș. Εγώ είμαι 21. Τα γιοκρινά μου δεν μισά πρώτα αγκρισίβκα, κόλο κοντρώνει. Ε, όχι δα, γελάει. Ε, δουλειάρι, δουλειάρι μου. Όχι, όχι, δεν τον είδα. Ο μελαχρινός είναι. Άι, δες τον. Όπως τον είδα, είναι στραβοκάμις. Θα του φορέσουμε τα παντελόνια να ισιώσει. Τα γιοκρινά μου δεν σκουτσίρα από κάτω. Όπως τον είδα, καλέ, αυτός έχει 4 παιδιά. Να λιώσω το πόδο, βρε, μια μόνο σε τρεβώσεις θα παίρνετε. Όταν τον είδα, βρώμαγε. Όπως τον είδα, είπα, δεν τον θέλω. Αλλά το ιστρέζω, τσουτέσου. Όχι, τσέ, μην αραμπίνε. Έχει πολύ καλή δουλειά. Δεν μ' αρέσει η φάτσα του. Το είναι το μπαρτσοβέκ. Είναι άσχημος. Δεν αραβανιάζομαι, θέλω να βρω δουλειά. Ο άντρας σε ζητάει, δεν σε ζητάει δουλειά. Καλονούλ, βράω. Είναι από εδώ πέρα πιστολέτη, τσέ, ομπιά. Γυρίζω προς τη μάνα μου. Δεν θα σου πω εγώ πάρτονε. Το βρε. 22 είσαι όμως. Σε κανένα δίχρονο δεν θα σε παίρνουνε ούτε οι χείροι. Καλή ξέρω το κόλ. Φόρε. Φόρε, Ρεσένη. Εγώ αποφασίζω. Φόρε. Τον είδα μόνο μια φορά. Με μα είπες την οντά του χιλιάδου. Ρεσένη, το εμόρ. Ο πατέρας σου είναι άρρωστος. Εσύ
τέσσερα κορίτσια. Ντά, σε αυτά τι του νου τι γκεντέχει, κοθά είπα πρόβλημα εσά την καουγατά. Εγώ αποφασίζω. Πρέπει να παντρευτείς εσύ να πάρω σε κάτι άλλες. Με χέρια του αϊκόε. Πας πρόβλημα. Είναι προσβολή. Εγώ αποφασίζω. Τουόε. Μόνο ότι ήταν μελαχρινός είδα. Μπήκαμε σε ένα μαγαζί με δώρα δίπλα στο σπίτι με τη μάνα μου και ήρθε και η πεθερά μου με αυτόν. Και αγόρασαν 3 τριαντάφυλλα πλαστικά. Να σου πω την αλήθεια, εκεί τον συγχάθηκα. Λουλούδια για τα λουλούδια, είπε. Τα έχω ακόμα στο σπίτι αυτά. Του έχω πει. Όταν με το καλό πεθάνει... Πού είναι το κι για μένα. Στη θέατρο. Πού είχαμε μείνει στη λογραφία. Ναι. Αν όμως όλα πάνε καλά και κλείσει το προξενιό, τότε αρχίζουν οι ετοιμασίες. Η μάνα του γαμπρού, που την έκανα προηγουμένως, θυμάστε, κατεβαίνει στον κάμπο και προσεύχεται για το γιο της με τις παλάμες της ανοιχτές προς τον ουρανό και λέει... Ήλιε μου, χρυσέ μου, ήλιε, κάνε τις μέρες χρυσές για το γιο μου. Είναι πολύ συγκινητικό. Μάρα. Ω, Ντουάμνε, δόη φιούλου ημέου ζήλε, σωρίτε, να φέρετε. Βασίλη. Ήλιε μου! Προτείνει. Χρυσέ μου, ήλιε, κάνε τις μέρες χρυσές για το γιο μου. Αυλώνα. Ήλιε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Дай златни дни на моят син! Αλλά τι του έκανα τότε. Τραπέζι. Είσαι. Τραπέζι. Αχ, εμείς βγάζαμε τότε πρώτα το φρούτο. Μπορώ να μου σερβίρω το πλουδοβέτ. Βγάζατε πρώτα το φρούτο. Βγάζαμε πρώτα το φρούτο, ναι. Και η μάνα μου φέρνει το ροδάκινο και βάζει και μαχαιροπύρουμε. Για το ροδάκινο. Ναι, ναι, για το ροδάκινο. Και παίρνει αυτό το ροδάκινο και αρχίζει και το κόβει. Με ναι, μαχαιροπύρουνο. Ναι, με το μαχαιροπύρουνο. Και λέω εγώ από μέσα μου, α, έτσι κάνεις. Περίμενε και θα δεις τώρα. Παίρνω το ροδάκινο, του λέω εγώ, έτσι το τρώω και το παίρνω το ροδάκινο. Ναι, 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 ναι. Να στάζει και να λέω από μέσα μου θα με συγχαθεί. Πού θα πάει, θα με συγχαθεί. Σε όλους. Άλλα. Μετά πήγαμε μοσχαράκι σούπα. 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 Και πιάνει η μάνα μου και φέρνει σε μια πιατέλα το κρέας με τα κόκαλα και όλα. Και πάει και βάζει στον σούπα, σούπα. Ζουμάκι και ψαχνό. Κάσε, κάσε. Χριστός.
κάνω. Μάνα, εγώ κρέας με κόκαλο θέλω. Και παίρνω το κόκαλο που έχει μέσα, πώς λέγεται μωρέ αυτό, που είναι έτσι μαλακό σαν μυαλό. Το μεδούλι. Το μεδούλι. Και παίρνω λοιπόν το κόκαλο και το δαγκώνω. Για να βγάλεις το μεδούλι. Όχι, πάτε μου το κόκαλο, επίτηδες. Παίρνω κουτάλα. Συγχάμε. Παίρνω κουτάλα να βγάλω το μεδούλι. Κουτάλα μεγάλη, λόγω καλό. Και κάνω έτσι. Να σου πω την αλήθεια. Από όλα τα προξενιά που ήρθαν εμένα, μου άρεσε ένας που ήταν από ένα χωριό των... Μόνο αυτός. Αυτόν θα ήθελα να τον είχα παντρευτεί. Αυτός ήρθε στο σπίτι και είπε... He's coming. Ήτανε πιο εξελιγμένος εκείνος. Δεν του άλλου Μίτσου Ντρούρνστάιρ, είδες υπογόρημα όπως είναι. Λέει ο πατέρας μου, ναι. Και πήγαμε στο άλλο δωμάτιο και... Знаεις και... Στη живέμ в къщата на родителите ми. Аз съм еди кой си, еди каква си е моята професия. Ήτανε πολύ ωραίος άντρας. Είχα φιλήσει ένα γόρι σε ένα γάμο. Ήταν πιο πολύ για το πλησίασμα και τέτοια. Ήταν πιο πολύ παιδικό. Ήταν και αυτό στην ηλικία μου. Αυτός ήξερε. Εγώ δεν ήξερα στα 18 μου. 17 μισό ήμουν για την ακρίβεια. Δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι φιλούνται στο στόμα. Και λέω, δηλαδή τι. Δηλαδή, τώρα έτσι ξεκινάει κάτι. Τα γιόγκ, μια ράμον και νερά, ράμον τα φιλούν. Η ράμ, ατού τετρακοστήτα τα γιέρ, κρυτ βισάμ, κομόσα μη κασατορίν, κομόσα φάτσιν κοπίν, κομόσα μου τερνές κοτότορ. Μινε, ας πάρα μου σαν κοντά. Δα, πριμουλ μέω σερού. Δα, έλα, λαμίτες. Ούτε που το θυμάμαι. Καθόλου, καθόλου δεν το θυμάμαι. Ούτε που γύρισα να τον δω. Καθόλου. Είχα κλείσει τα μάτια μου τόσο σφιχτά που δεν έβλεπα Χριστό. Δεν ξέρω πώς έμεινα κοντά του όσο με φύλαγε. Μάλλον με κρατούσε σφιχτά. Πολύ σφιχτά. Καθόλου, καθόλου δεν το θυμάμαι. Έβαλε τα χέρια μου στο λαιμό τη. Το παντελόνι μου φουσκωμένο. Δεν τρεπόμουν. Έτρεμα και τα πόδια μου, είχα υδρώσει. Μήπως μυρίζει η ανάσα μου. Άνοιξα τα μάτια μου να δω αν θα με κοιτάξει. Με κοίταξε. Πολύ σάλιο, πάρα πολύ σάλιο. Αχ, не помня първата си целувка. Мъжът ми правеше почти всичко на сила с мен. Бяхме женени около година, когато ме целуна за първи път. Някъде там беше. Θυμάμαι, κάθε πρωί πριν πάω στο σχολείο, φιλούσα την αφίσα του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Από το Τιτανικό. Θυμάμαι το πάνω μου χείλος να κολλάει πάνω στην αφίσα, να τον φιλάω και να του λέω «Καλημέρα, μωρό μου». Θυμάμαι, ενώ φιλιόμασταν, άρχισα να φαντάζομαι πώς θα ήταν ο γάμος μας, πόσα παιδιά θα αποκτήσουμε, πού θα ζήσουμε. Πόμπλε. Πόμπλε πρώτα στη Τσεούκα. Целунаме много бавно по бузата и най-накрая по устата. Внимаме му вали гноша. Гноша, ети место стома. Ети опусти на допана хилинос, пиле ти гноша. И архиси на пиези опано. Не! Помня, помня първата си целувка. Седна до мен. Ме целуна така се едно целува и яде спаначен пай. Θυμάμαι, ήταν ένα ξαδερφάκι, θα πω, από την Νότια. Και μία μέρα που πίναμε παράνομα μπύρες, γιατί ήταν πολύ καγκουράκι, είχε και μηχανάκια και τέτοια, πίναμε παράνομα μπύρες γιατί ήμασταν γύρω στα 13-14, εκεί που καθόμαστε, ξαφνικά μου λέει «Έχεις φιλήσει ποτέ?» Και του λέω, όχι,
έκλεισε το στόμα σου. Και έκλεισε το στόμα μου. Και άρχισε να με φυλάει αυτός. Κανονικά. Και είχα έτσι σφιχτά τα δόντια μου. Και είχα έτσι το στόμα μου πολύ σφιχτά. Δεν ήθελα να φιλήσω με γλώσσες. Γενόμουνα. Είχα άγχος. Μην κολλήσω κάτι. Μην μας δει κανείς. Θυμάμαι. Το πρώτο μου φιλί. Σαν το μανικιούρ, γαλλικό φιλί μου, 20 δευτερόλεπτα, με γλώσσα και απ' όλα, με αναπνοή από τη μύτη. Ναι, έχω φιληθεί με ένα γόρι. Σε ζηλάω μια μακάρτη προδοζή μου. Нашето семейство сме свикнали на жени с морал. Едакси. Κοίτα. Αφού είναι προξενιό, δεν έχει συστήματα για τον άλλον. Οπότε και όχι να σου πει, εντάξει. Τότε δεν το κατάλαβα. Ήμουνα και 18 τότε. Μετέπειτα κατάλαβα τι εννοούσε εκείνος. Εγώ ήξερα, πας στην εκκλησία, σε ευλογεί ο παπάς, κάνεις παιδιά. Εγώ όταν είπα σχέση, εννοούσα ότι φιλήθηκα με ένα γόρι. Όχι ότι... Κι αυτός ο... Μαλάκας! Δες το μαλάκας! Βγάζεις το μέσα σου! Να το βγάλεις από μέσα σου! Κόκκανα! Αυτός ο μαλάκας! Μπράβο! Μπράβο! Να στόμα σου! Πήγε και είπε τότε στον παππού μου ότι δεν την παίρνω γι' αυτό το λόγο. Ο μαλάκας. Ο μαλάκας. Τολμούσα εγώ να πάω να πω στον πατέρα μου ότι πήγα και φιλήθηκα. Άσε και που το άλλο το αγόρι θα το τσάκιζε. Ένα ήταν, ένα και μονάχο του. Ναι. Και δεν είναι. Ρίκο είναι φωνητικό. Της κόρης Βασίλος Σπύρου Κακόρη. Μετά του Ιωάννου Κωνσταντίνου Τερζή. Συμφώνησαν τα εξής. Ο δε Σπύρος Κακόρης υπόσχεται να δώσει την εξής πρίκα στην κόρη του. Πρώτο, μετρητά δραγμές του όρου 15 του αριθμού. Οι 5 θα μετρηθούν τη στιγμή όπου θα πάρει τη Βασίλο οι δε υπόλοιπες με πρώτη ευκαιρία. Δεύτερο. Αλληνά και πάλινα. Αλληνά και τρεις παντανίες. Ένα πάπλωμα. 2 μπαούλα. 5 στρώματα. 1 σάισμα. 2 λιοπάνες. 4 απλάδια. Και μια 5 μπελερίνες, 7 προσκέπατα, 7 τράστα, 7 μισοφόρια, μάλινα, 3 μισάκια, 8 πολλές μάλινες, τα δε πάλι είναι στην καρδιά, κανένας δεν τα ξέρει, κανένας δεν και ο κόσμος βλέποντάς την λέει τρεις φορές να ζήσουν, να γεράσουν, να ζήσουν, να γεράσουν, να ζήσουν, να γεράσουν. Η μάνα του γαμπρού σκάβει λάμπους στη γη για να θαυτούν οι κουλούρες που θα παγωθούν στο γλέντι, στο γλέντι, στο γλέντι. Vater mir esse ja unbedingt,
Îi pune flori în păr și îl duce la o răscruce de drumuri. Copiii dansează în jurul lui, iar apoi prietenii mirelui vin și îl pun pe spatele unui cal, pe spatele unui cal, pe spatele unui cal. Η Νύφη με τις φίλες της πηγαίνει στη βρύση για να γεμίσει τη στάμνα με νερό. Το αμήλυτο νερό. Το αμήλυτο νερό. Το αμήλυτο νερό. Οι δύο συμπεθέρες συναντιούνται κάτω από ένα ψηλό βουνό για να χορέψουν τον αρχαίο χορό. Τον συγκαθιστώ. Τον συγκαθιστώ. Τον συγκαθιστώ. Να αντάξω μόνο τη να χα τον ουρανό καρτί τη θάλασσα με νάνη τη θάλασσα με νάνη όλα τα τέτοια να γραφά και πάλι δε Yeah!
традиционен метод за колене на кокошка. На това точно до тегязма! Първо, взимаме ножа, най-добре голям и остър, за да може главата на кокошката да падне лесно. На сериози! Приближаваме се към кокошарката, набелязваме кокошката, която сме избрали, я поглеждаме право в очите и преследването започва. Тя ще се опита да се смъкне, но ние сме по-бързи. Απότομη κίνηση. Δεν θα σε μοτσι πω όχι το κακό του ζωτή. Για να μην το ταλαιπωρήσουμε περισσότερο το κακόμενο το πουλί. Προσοχή. Внимание. Не изпускаме кокошката преди да е умряла напълно. Δεν το αφήνουμε μέχρι να ξεψυχήσει. Защото макар и обезглавена. Γιατί μπορεί να συνεχίσει ακόμη και ακέφαλο. Θα може да продължи да тича. Να τρέχει δεξιά και αριστερά. И ще вземе да ни избяга. Και να το χάσουμε. И του καλά цяло да кара από τόσια. Κρίμα τόσο σκόπος. Cinci femei care m-au îmbrăcat noaptea mințimele. Așa era, așa făceau. Soacră mea și alte câteva femei au venit să mă pregătească. Te dezbrăcau și rămâneai în fundul gol. Exact așa cum te-a făcut mama ta. Când am văzut, m-am speriat, draga de mine. Mi-am spus, lăsați-mă în pace, poci singură. Și mi-am spus, nu, în niciun caz. După care au început să mă pipăie. Voiau să fie sigure că n-am nimic ascuțit asupra mea cu care să mă tai, ca să mă prefac că sunt virgină. După care m-am îmbrăcat în pijama. M-am culcat cu soțul meu, ei așteptau la ușă și când totul s-a consumat, noua mea cumnată mi-a luat așternutul plin de sânge și l-a arătat cu scrilor mei. Da. După care l-au pus pe un iucos să-l vadă toată lumea. Și după aceea am început să tragă cu puștile în aer, pentru că eram în regulă, adică virgină! E ia to buccio nivi mu! E ia to buccio nivi! Na don chierese! Na chierese to buccio nivi mu! Vabbè, va sicuro! Sono i venni nemici, avvise chi na gemici, e apparisti di gamici. Era solida mi da mesi opa.
πίσω αυράκι για στα πιτέλα να ειδούμε τη τραγούδι με να υπούμε για το βολιό κομμουνάκι και το και πίσω αυράκι. Έλα, μέσος και κανέλα. Πριν το τσίτα το κυκλικούα. Ο βόρων μπράβος με κομμά δεν κουθέβατε μισός. Ο μπορά πράγμα ευήλιο. Στο δικό μου το χωριό μία δεν ήταν εντάξει. Δεν ήταν παρθένα και ήταν μοντζουρωμένη, έτσι τις λέγαμε τότε. Σταμάτησαν τα γλέντια, τα ταούλια και οι χαρές και φύγαν οι γονείς της νύφης. Γιατί όπως λέμε, έκλασε η νύφης, κόλασε ο γάμος. Την πήρανε και τη βάλανε απάνω σε ένα γαϊδούρι ανάποδο για να τη ράει πίσω. Την πήγαν πίσω στον πατέρα της και του είπαν «Αυτή είναι για το γάιδαρο καβάλα, για τον μπούτσο καβάλα». Κι έτσι η νύφη γύρισε στον πατέρα της και έμεινε μια ζωή ανήπαντρη γιατί ήταν πειραγμένη, χαλασμένη. Η πρώτη νύχτα του γάμου είναι... Δύο φορές τον είχα δει όλο κι όλο και μετά παντρευτήκαμε με έναν άνθρωπο που σου είναι ξένος, που δεν τον ξέρεις καθόλου. Η πρώτη νύχτα του γάμου είναι... Τι να λέω τώρα... Είναι... Ό,τι πιο άσχημο μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ήταν ένα σπιτάκι μικρό και ήταν χωρισμένο εδώ μέσα μήνες και κενό. Και αποδοκιμότανε τα παιδερικά μου και στο άλλο δωμάτιο πήγαμε εμείς, το ζευγάρι. Μπήκαμε μέσα, με έκδεσε, μετά γδύθηκε κι αυτός, εκεί ήρθα από πάνω μου. Εγώ έσφυγα τα δόντια και κράταγα τα χέρια μου έτσι. Και αυτό, τίποτα άλλο. Ένιωσα αφόρητο πόνο, αφόρητο. Και το πρωί μπήκε μέσα η πεθερά μου να πάρει το σεντόνι για να το δείξει στον άντρα της, τον πεθερό μου. Ήθελα να ανοίξει γη να με καταπιεί. Φρικτά πράγματα. Φρικτά. Първата мрачна нощ беше ужас. Той ме попита, ти не знаеш ли как? Аз му казах, аз откъде да знам как? Това, че ти знаеш как, значи ли, че трябва и аз да знам? На сутринта излязох от стаята с насинено око. Може би, докато сме се борили нещо с лакътя или... не знам. На следващия ден бях планирал да посетя родителите си. Не отидох. Изчаках да ми мине синината.
Δεν ήξερα πού να βάλω τα χέρια μου, πού να βάλω τα πόδια μου, πώς να την αγγίξω, πώς να αρχίσω. Βυθήκαμε. Ήταν από πάνω μου και με ρωτούσε συνέχεια αν πονάω. Όταν τελειώσαμε δεν υπήρχε καθόλου αίμα στο σεντόνι. Eu îmi simțit plăcere și asta era ceva rău. Pentru că nu terminase nică școala și mi era frică că toată lumea o să creadă că sunt o curvă. Ήθελα να παντρευτώ κάποια στιγμή. Αλλά αν είχα την επιλογή και έκανα μια άλλη ζωή. Όχι. Στα 22 μου δεν ήθελα να παντρευτώ. Ήθελα από την άποψη ότι δεν μου άρεσε η ζωή του χωριού, τόσος περιορισμός. Ξέρεις. Και ήθελα να φύγω και φανταζόμουν την πόλη, τη μεγάλη ζωή, να ξεφύγω τέλος πάντων. Αλλά ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός. Πάρα πολύ αυστηρός. Ήμουν τόσο περιορισμένη που ήμουν σίγουρη, δεν υπήρχε περίπτωση. Θα παντρευόμουν σίγουρα με προξενιά. Ξέρεις πόσοι παρέλασαν από το σπίτι τότε. Χαμός γινόταν. Πολλοίς κόσμος. Αλλά ήταν όλοι πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Περνούσαν και τα χρόνια, κόντευα κι εγώ τα 22. Ήταν και ο πατέρας μου άρρωστος. Είχε καρκίνο. Δεν το ξέραμε τότε, αλλά είχαν πολύ βάρος και ήταν άστανα πάνω. Ήταν και οι αδερφές μου που έπρεπε να πάρουν σειρά και έτσι είπα τον άστο μου. Ήρθε, με είδε, τον είδα και ξεκίνησε προξενιά. Ο πρώτος του ξάδερφος το ξεκίνησε, που είχε παντρευτεί την πρώτη μου ξαδέρφη. Φάγαμε το μεσημέρι στο σπίτι της θιάς μου, ξέρω εγώ εκεί πέρα, και το απόγευμα βγήκαμε και πήγαμε για καφέ. Ήτανε πιο εξελιγμένα τα πράγματα, ας πούμε. Ύστερα ερχότανε σπίτι και με έπαιρνε. Μετά ανέβηκα εγώ στην πόλη και τον είδα, και τα βρήκαμε. 3 Ιουνίου του 84 έγινε εκείνο το τραπέζι και στις 19 Φεβάρι του 85 είναι καλό παιδί, έχει καλή δουλειά, σκέψου τον πατέρα σου που είναι άρρωστος, τις αδερφές σου, θα μείνεις γεροντοκόρη. Και λέω, ας είναι. Όπως και να το κάνεις, όταν δεν έχεις συναισθήματα για τον άλλο, όταν δεν είσαι ερωτευμένος, ρε παιδάκι, το πράγμα είναι λίγο αγοραπολισία, συμφωνία. Μέχρι η τελευταία στιγμή που παντρευόμουν, είχα μία θλίψη. Παρόλο που εγώ είμαι πάντα γελαστή, κοιτάζω τις φωτογραφίες του γάμου μου, οι οποίες είναι όλες. Δεν υπάρχει χαμόγελο. Άσε που πολλά κομμάτια του γάμου μου, δεν τα θυμάμαι, το πιστεύεις. Πηγαίνω να ρωτήσεις τώρα μέσα στην εκκλησία. Μα τώρα, γυράμε.
singura femeie cu care fusese și mă doream. Bine, eu eram mai rece, mai distant. Dar tipul ăsta avea ceva foarte generos, foarte iubitor. Voia să fie preajma mea, voia să aibă grijă de mine, voia să-mi șteargă transpirația, voia să-mi care cumpărăturile, să-mi ia temperatura atunci când eram răcită și voia să-mi dea geaca lui atunci când era fri și voia să mă apere de familia mea. Voia să-mi spună că am dreptate, chiar și atunci când mă avea. Da, asta voia. Delian. Беше нещо много завладяващо, много емоционално. Аз бях на 20 години, той беше на 23. Голямата ми любов, голямата. И тогава неговото семейство реши да го намери жена, особено сестра му, тая кучка, тя знаеше. Такива като нея, тогава ги наричахме подмолни. Ние се разделихме. Те му намериха годеница с сватовство и ние продължавахме с него. Тя беше от богато семейство, не беше бедна като мен. А ние с него се чувахме по едни огромни мобилни телефони, големи колкото обувка. Джордж беше нещо, което няма никога да забравя. Пениш. Εμένα ο πρώτος μου έρωτας ήταν στο δημοτικό, ο Άρης. Όλα τα κορίτσια θέλανε το Σπύρο, που ήταν ψηλός, λεπτός, ξανθός, γαλανομάτης, καθόμασταν και μαζί. Αλλά εμένα μου άρεσε ο Άρης, που ήταν μελαχρινός σαν το γύφτο. Ωραίος ρε παιδάκι μου, αλλά μελαχρινός. Μελαχρινός, έτσι, σαν το γύφτο. Στα αυριά. Δεν θυμάμαι πια το όνομά του. Με κυνηγούσε κάθε μέρα στο σχολείο και κάθε που ακουμπούσε τα μαλλιά μου, ξεκινούσε να με βάλει από την αρχή. Αυτό συνέβαινε κάθε μέρα στο διάλειμμα. Τον είδα όμως να κυνηγάει ένα άλλο κορίτσι και σταμάτησε να τρέχω μαζί του. Αουλώνα. Εμένα η πρώτη μου αγάπη ήταν η Ειρήνη. Θυμάμαι, μας άρεσε να πηγαίνουμε στο Λούνα Πάρκ. Συγκρουόμενα και πάλι ταψί. Στο πρώτο μας ραντεβού, θυμάμαι να την περιμένω γαμβέντα και Αθανασίου Διάκου γωνία έξω από το κομμωτήριο. Φορούσε μια άσπρη βερμούδα και είχε χαλάσει το φερμουάρ. Πέρασα όλο το ραντεβού με το άγχος, μη και φανεί το χαλασμένο φερμουάρ. Μη και φανεί το βρακί. Βασίλη. Η μάνα μου και μου βγήκε την βράδυ, γίνηκε το πράξενιο. Την είδα λίγο.
Και έτσι έγινε η δουλειά. Μέχρι τώρα ήμασταν μαζί. Τώρα εκεί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Τι να κάνω. Περνούσα καλά, πολύ καλά μαζί της. Αλλά αυτή δεν είχε τύχη. Αν έκανα εγώ τίποτα, καμιά πουστιά και με τιμώρησε ο Θεός, εγώ εκεί το ρίχνω. Η γυναίκα μου είχαμε ερωτευτεί που λέμε, ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. 10 χρόνια έχω περάσει. Το όνομά μου φώναξε πριν φύγει. Εκεί που καθόταν φώναξε και σηκώθηκα και πήγα από πάνω της, κάτι ήθελα να πει. Γιατί τα λουταλά της παίξαν. Αυτός είναι που κάνει δουλειά, και αυτή είναι η θηλυκιά. Το κατάλαβε, έχει κάτσει πάνω στο δέντρο. Είναι το ζευγάρωμα.